Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας στον καθημερινό αγώνα που καταβάλουμε για την καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της συντονισμένης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Chat Scanning, αλλά και τον εντοπισμό στο σκοτεινό διαδίκτυο, το λεγόμενο και Dark Web, εχειριδίου εντός εισαγωγικών για παιδόφιλους, καθώς και το μεταξύ τους κώδικα επικοινωνίας. Αναφορικά με την επιχείρηση Chat Scanning, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες και εκτεταμένες ψηφιακές αναζητήσεις και αναλύσεις στον χώρο του διαδικτύου και ειδικότερα σάρωση διαδικτυακών εικονικών δωματίων επικοινωνίας. Στα αξιοσημείωτα αποτελέσματα των εντελεχών διαδικτυακών ερευνών περιλαμβάνεται αρχικά η ταυτοποίηση της δράσης ενός αναντάχρονου μεδαπού, ο οποίος στη συνέχεια εντοπίστηκε εγκαίρως και συνελήφθη επ' αυτοφόρο τη στιγμή που είχε επιβιβάσει 13χρονο σε φορτηγάκι τύπου βαν με σκοπό να τον αποπλανήσει. Επίσης, εντοπίστηκαν διαδικτυακά και σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 5 ατόμων και συγκεκριμένα 4 ημεδαπών ηλικίας 33, 35, 39 και 45 ετών, καθώς και ενός ακόμα τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως. Πιο αναλυτικά, ως προς τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία της επιχείρησης Chat Scanning, να αναφέρω ότι το χρονικό διάστημα από τις 11 12 2014 έως και τις 11 1 2015, εξειδικευμένοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, πραγματοποίησαν στοχευμένη διαδικτυακή έρευνα ανακριτική διείσδυση σε δωμάτια εικονικής διαδικτυακής επικοινωνίας, τα λεγόμενα και chat rooms, κατά την οποία με τη χρήση προφίλ λογαριασμών σε προγράμματα ηλεκτρονικής συνδιάλεξης υποδίθηκαν τους ανήλικους κάτω των 13 ετών. Από τις στοχευμένες έρευνες συνομιλίες προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι δράστες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ψευδόνυμα, τους πλησίασαν διαδικτυακά και κατά περίπτωση τους πρότειναν, κατόπιν έκδηλων προσβολών της γενετήσιας αξιοπρέπειας, συνάντηση μαζί τους, καθώς επίσης και τους προέτρεψαν στην αποστολή γυμνών φωτογραφιών ή απέστειλαν οι ίδιοι γυμνές φωτογραφίες του εαυτού τους, αλλά και τρίτων προσώπων. Όσον αφορά στην υπόθεση του 40χρονου μεδαπού, θέλω να επανέλθω σε αυτό, συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Αττικής, τη στιγμή που είχε συναντήσει 13χρονο με σκοπό να τον αποπλανήσει. Να υπογραμμίσω το σημείο αυτό ότι από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχουν γίνει πολλές συλλήψεις. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή ξεπερνάει κάθε προηγούμενο και χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ως πρωτοφανής, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρύτερα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πιο αναλυτικά, ως προς την επαυτοφόρο σύλληψη του 40χρονου, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως σας είπα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από σχετική ψηφιακή καταγγελία στο επιχειρησιακό κέντρο Cyber Alert της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία υπήρχε διαδικτυακή συνομιλία του 40χρονου με τον ανήλικο για μεταξύ του συνάντηση. Άμεσα αξιολογήθηκε και αξιοποιήθηκε κατάλληλα η καταγγελία αυτή από εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να συντονιστεί η αστυνομική επιχείρηση και να τεθεί σε διακριτική παρακολούθηση ο δράστης προχθές το μεσημέρι στις 1 Μαρτίου 2015, καθώς επίσης και η περιοχή που θα γινόταν η μεταξύ του συνάντηση. Στο σημείο εντοπίστηκε ο 40χρονος κατά τη διάρκεια που είχε επιβιβάσει σε ένα κλειστό φορτηγάκι τύπου βαν ιδιοκτησίας του τον 13χρονο με σκοπό την ερωτική συνέβρεση μεταξύ τους. Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ παράλληλα ελευθέρωσαν και τον ανήλικο. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο φορτηγάκι, το οποίο και κατασχέθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης είχε προβεί σε ειδική διαμόρφωσή του, ενώ μέσα σε αυτό βρέθηκαν τοποθετημένα στρώμα, κουβέρτες, μαξιλάρια, ανεμιστήρας, καθώς και κατάλληλος φωτισμός. Επίσης, στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν σχετικά σύνεργα για την τέλεση ασεργών πράξεων, καθώς επίσης και πλήθος ζαχαροδών προϊόντων, σοκολάτες, καραμέλες, ροφήματα, μπισκότα κτλ. Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε κινητό τηλέφωνο του δράστη,
βρέθηκε και πρωτότυπο υλικό παιδικής πορνογραφίας, με άτομο στα όρια της ανηλικότητας, του οποίου εξετάζονται η ταυτότητα και η ακριβής ηλικία. Ακόμα, όπως προέκυψε, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια υπόθεση και συγκεκριμένα για αποπλάνηση και βιασμό 14χρονης. Θα σας δώσω αναλυτικά λεπτομέρειες και γι' αυτό ο κ. Ταξιάρχος. Χαρακτηριστική είναι η επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, η περίπτωση ενός 33χρονου ημεδαπού, ο οποίος μετά από έλεγχο των διαδικτυακών συνομιλιών προέκυψε ότι υποδιόταν τον εργαζόμενο σε πρακτορείο μοντέλων και προέτρεπε με την ιδιότητα αυτή τα ανήλικα θύματά του στην ανταλλαγή παιδικού πορνογραφικού υλικού, με το πρόσχημα της αποστολής του υλικού αυτού σε πρακτορείο μοντέλων στην Αργεντινή, υποσχόμενο στα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά. Μάλιστα, είχε καταφέρει να πείσει ανήλικο κορίτσι 12 ετών να το αποστείλει αρχικά φωτογραφίες της με ρούχα και εν συνεχεία γυμνές φωτογραφίες, καθώς και βίντεο όπου η ανήλικη προέβαινε σε πραγματική πράξη γυναιτήσιου χαρακτήρα, με πρόσχημα την αποστολή του παραπάνω υλικού, όπως προανέφερα, σε πρακτορείο μοντέρνου στην Αργεντινή, ενώ της είχε υποσχεθεί για αυτό το σκοπό το ποσό των 140.000 ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης Chat Scanning, διενεργήθηκαν έρευνες σε περιοχές των Γρεβενών, της Πάτρας και της Αττικής, κατά τη διάρκεια των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι επίμαχες διαδικτυακές συνομιλίες των δραστών, καθώς και πλήθος συνομιλιών με έτερους χρήστες, των οποίων τα ψευδόνυμα παραπέμπουν σε ανήλικα άτομα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 5 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, καθώς και 2 συσκευές αποθήκευσης USB. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πιστήρια σαφώς έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Οι 4 ημεδαποί που ταυτοποιήθηκαν δεν συνελήφθησαν διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτόφορης διαδικασίας, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους έχουν υποβληθεί στις κατατόπους αρμόδιες αγγελικές αρχές. Ο 40χρονος συλληφθής, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία προς τις αρμόδιες αγγελικές αρχές για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών του. Αναφορικά με τη δεύτερη επιτυχία, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας κατάφερε να εντοπίσει στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web, όπως προανέφερα, ένα λεγόμενο εγχειρίδιο για παιδόφιλους, καθώς επίσης και το μεταξύ τους κώδικα επικοινωνίας. Με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, αποφασίσαμε σήμερα να δώσουμε στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο κώδικα επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα αστυνομικά δεδομένα της χώρας μας και αξιολογήθηκε ως απολύτως αναγκαία ενέργεια. Η περίληψη του εγχειριδίου με τα κεφάλαια, τις ενότητες και ορισμένα αποσπάσματα που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο αναλυτικό δελτίο τύπου που έχετε μπροστά σας, καθώς επίσης έχουμε δώσει και τον κώδικα επικοινωνίας των παιδόφιλων και τα σύμβολα που χρησιμοποιούν για να αναγνωρίζουν μεταξύ τους τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Όλα αυτά τα έχετε μπροστά σας στα εκτυπωμένα δελτία τύπου. Μέσα σε 7 κεφάλαια, στο συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών όπως προανέφερα εγχειρίδιο, καλύπτεται οτιδήποτε αφορά στην παιδοφιλία, από την ψυχολογία των παιδιών μέχρι την προετοιμασία που απαιτείται, επίσης εντός εισαγωγικών το απαιτείται, ώστε να πραγματοποιήσει ο παιδόφιλος της ασυλλογής του πράξης. Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους ένας παιδόφιλος μπορεί να προσεγγίσει ένα παιδί και να το αποπλανήσει, ενώ αναλύονται οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας παιδόφιλος για να προστατέψει τον εαυτό του, αν τυχόν αποκαλυφθεί. Εν συντομία, να αναφέρω ότι στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο περιγράφονται τα πάντα γύρω από την παιδοφιλία, η οποία παρουσιάζεται ως φυσικός και παρεξηγημένος σεξουαλικός προσανατολισμός. Αναλύονται τα πάντα για τα παιδιά, ξεκινώντας από τη σεξουαλικότητά τους και καταλήγοντας στη χημεία ανάμεσα σε ένα παιδί και ένα παιδεραστή. Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους ένας παιδεραστής μπορεί να παραμείνει ασφαλής και να αποφύγει δύσκολες καταστάσεις όπως η σύλληψή του. Αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους ένας παιδεραστής μπορεί να εντοπίσει παιδιά, να αναπτύξει φιλία και σχέσεις μαζί τους, ενώ επισημαίνεται ότι υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο με ενότητες για τους τρόπους προσέγγισης παιδιών, μονογονεϊκών οικογενειών, τα σχολεία, το babysitting και τον προσκοπισμό. Επίσης, στο εγχειρίδιο αυτό αναλύεται ο εντοπισμός και η προσέγγιση ανήλικων παιδιών που στη γλώσσα των παιδόφιλων αποκαλείται εποχή του κυνηγιού, ενώ δίνονται αναλυτικές οδηγίες στον παιδόφιλο για το πώς θα πραγματοποιήσει τις ασυλλογές του πράξης. Η ελληνική αστυνομία, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της,
θα συνεχίσει να εντοπίζει άμεσα και να στέλνει στη δικαιοσύνη τους δράστες τέτοιων ιδεχθών εγκληματικών ενεργειών. Κατανοούμε πλήρως την οργάνωση που διαθέτουν αυτά τα κυκλώματα, αλλά και τον τρόπο σκέψης και δράσης τους και το πόσο επικίνδυνος αυτός είναι για τα παιδιά μας. Το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση είναι πως είμαστε δίπλα στα παιδιά. Η ασφάλεια των παιδιών είναι διαρκής προτεραιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Όμως, το τονίζω για άλλη μια φορά, απαιτείται η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων μας. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο, λοιπόν, ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν ανώνυμα ή επώνυμα με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες μέσω διαδικτύου στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας. Στο τηλέφωνο 111-88, με μήνυμα, email στο ccu@cybercrimeunit.gov.gr και φυσικά μέσω της καιροτόμου εφαρμογής με λειτουργικό σύστημα iOS και Android, τη λεγόμενη και CyberKit που όλοι γνωρίζετε. Καλούμε επίσης όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και την ειδική ιστοσελίδα που έχει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τα παιδιά, στο www.cyberkit.gov.gr, προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να προστατευτούν από τις παγίδες του διαδικτύου. Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε όλοι μας και να λειτουργήσουμε ως μια ασπίδα προστασίας. Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταξιάρχε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σήμερα θα σας κάνουμε μια παρουσίαση η οποία αφορά το διαδίκτυο και ειδικότερα αφορά τα chat, τα εικονικά δωμάτια επικοινωνίας. Το chat για μας τους ειδικούς το ονομάζουμε κερκόπορτα του εγκλήματος, του διαδικτύου. Είναι η κερκόπορτα μέσω της οποίας διεισδύουν οι πάση φύσεως εγκληματίες για να μπορέσουν να προσελκύσουν ή να προσεγγίσουν τα θύματά τους. Έτσι λοιπόν, για το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το πολυτιμότερο αγαθό είναι η ζωή των παιδιών μας. Έτσι λοιπόν, κάναμε μία επιχείρηση, την ονομάσαμε chat scanning και εφαρμόζουμε για πρώτη φορά οργανωμένα τη νέα νομοθεσία μας, η οποία αφορά ανακριτική διείσδυση στο διαδίκτυο, με ρόλους. Τι εννοούμε ρόλους? Εννοούμε ότι αστυνομικοί του αρμοδίου τμήματος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που ασχολείται με την παιδική πορνογραφία παίρνουν ρόλους μικρών παιδιών με ονομασίες που προσεγγίζουν 11, 12, 13 ετών με αποτέλεσμα να είμαστε μέσα στα δίκτυα με παρουσία εισαγγελέα, με άρση απορρίτου, με δικαστικά βουλεύματα, με όλα τα νομιμοποιητικά σύμφωνα με την νομοθεσία μας, έτσι ώστε να εντοπίζουμε εμείς, διότι τα μικρά παιδιά δεν γνωρίζουν ποιοι είναι και τι θέλουν μέσα στο διαδίκτυο οι παιδόφιλοι, να κάνουμε αναγνώριση, εντοπισμό και παράλληλα σύλληψη αυτών οι οποίοι κοιτάζουν να προσεγγίζουν με δόλια μέσα τα παιδιά μας και στη συνέχεια να τα αποπλανούν με τα αποτελέσματα που ξέρετε. Μία αποπλάνηση την ακολουθεί η ασέλγεια και στη συνέχεια ενίοτε και ο βιασμός. Έτσι λοιπόν, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έχοντας ως γνώμονα τα παιδιά μας, έκανε την επιχείρηση αυτή, η οποία διήρκησε 2 μήνες και παράλληλα με εντολή του εισαγγελέα και εντολή του δικαστικού συμβουλίου πήραμε τους ρόλους και μπήκαμε στο αχανές διαδίκτυο για να βρούμε και να εντοπίσουμε τους παιδόφιλους οι οποίοι δρούν καθημερινά ενάντια στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση αυτή μας έφερε δυστυχώς αποτελέσματα. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι ό,τι χειρότερο να συναντάς αυτά που είδαμε εμείς οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ήταν κάτι που ποτέ δεν περίμενα να δω και να συναντήσω στη χώρα μου. Τα είχα δει αλλού. Έτσι λοιπόν, αφού εφαρμόσαμε την νομοθεσία, κάναμε την έρευνά μας, πήραμε τους ρόλους μας και μετά από τις έρευνες που κάναμε, καταλήξαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματά μας ήταν να εντοπίσουμε 6 συμπολίτες μας, εκ των οποίων οι 2 ήταν σε βαθμό κακουργήματος, οι άλλοι σε πλημεληματικά επίπεδα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο 5ος των
ανθρώπων που εντοπίσαμε μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, εντόπιζε κοριτσάκια στα οποία, τα οποία έπειθε να γυρίζουν βίντεο και στη συνέχεια τα βίντεο αυτά ερωτικού περιεχομένου, τα οποία βίντεο θα τα πολλούσε στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες της αλλοδαπής και τα χρήματα θα ήταν πάρα πολλά. Δυστυχώς, πολλά κοριτσάκια έπεσαν στην πλεχτάνη του, γιατί διαφήμιζε το modeling ότι μέσα από αυτό, ανάλογα πόσο πιο ωραία ερωτικά θα χορέψει, θα είναι και, το, και η αμοιβή πολύ πολύ καλή και δυνατή, με αποτέλεσμα κοριτσάκια ηλικίας 11, 12 και 13 ετών να αποπλανηθούν, να χορεύουν, να βιντεοσκοπούνται, να βάζουν φίλες να τραβάν τα βίντεο και στη συνέχεια να τα αποστέλουν στον εν λόγω και αυτός να ικανοποιείται και να ικανοποιεί τις ωρέξεις τους παράλληλα με την εμπορία που πιστεύουμε ότι έκανε. Αυτό το διερευνούμε. Έτσι λοιπόν εντοπίστηκε ο εν λόγω στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, και αυτό το οποίο μας άφησε άσχημες εμπειρίες και άσχημα αποτελέσματα ήταν ο εντοπισμός του έκτου, ο οποίος ήταν ημεδαπός και μέσα από το διαδίκτυο, από chat rooms, εικονικά δωμάτια επικοινωνίας, προσέγγιζε δεκάδες ανήλικα παιδιά την ώρα του σχολείου, δεκάδες ανήλικα παιδιά και στη συνέχεια, μετά από έντονο διάλογο, ήξερε πού θα πατήσει πάνω στα ανήλικα και ανώριμα παιδιά και τα έπαιρνε μέσα σε αυτοκίνητο που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή στην παρουσίασή μας. Είχε κατασκευάσει αυτοκίνητο, το οποίο, όπως θα δείτε παρακάτω, ήταν κλειστού τύπου, ημιφορτηγό. Και εδώ βλέπετε τον ανήλικο που του έκλεισε το ραντεβού και τον βγάλαμε μέσα από το αυτοκίνητο, στο παραένα. Η αστυνομική της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος έκαναν όλη την παγίδευση, ξέραμε τα σημεία, και, αλλά δεν ξέραμε το άτομο. Έτσι λοιπόν, παγιδεύσαμε το χώρο και κάναμε τις ενέργειές μας. Βλέπετε λοιπόν εδώ τι θα ακολουθούσε. Βλέπετε την κουβέρτα, βλέπετε τα χαρτιά, βλέπετε το στρώμα για να μην πληγώνετε. Εδώ φαίνεται το στρώμα, το υπόστρωμα. Βλέπετε δυστυχώς τα διάφορα μέτρα που έπαιρνε. Ακόμα και γλυκά είχε, γλυκίσματα, σοκολάτες, λιπαντικά. Και εδώ βλέπετε ένα βίντεο κατά τη στιγμή της σύλληψης. Ανεμιστηράκι για να μην ζεσταίνεται. Λιπαντικά. Όλα αυτά σας τα δείχνουμε για να καταλάβετε την επικινδυνότητα όπου ο άνθρωπος αυτός, αν λέγεται άνθρωπος, τι είχε κάνει. Είχε κατορθώσει να πείθει τα παιδιά και είχε το ένα ραντεβού μετά το άλλο. Και άμα λέμε το ένα ραντεβού μετά το άλλο, το εννοούμε και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρετε ένα και μοναδικό. Ότι είχε βιάσει προ τριών μηνών κοριτσάκι 14 ετών, το είχε μέσα από chat rooms επικοινωνήσει, το έπεισε, το πήρε, όπως λέει το κοριτσάκι το κούρεψε και στη συνέχεια το εγκατέλειψε στο δρόμο. Εγκατέλειψε το κοριτσάκι στο δρόμο νύχτα και το βρήκαν αστυνομικοί της αμέσου δράσεως, το πήγαν στην αστυνομία, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έκανε τη δικογραφία για βιασμό και αποπλάνηση. Δυστυχώς, ο εν λόγω έχει κάνει πολλά. Ήδη μιλάμε με
την Ιντερπόλ και μιλάμε με διάφορες άλλες αρχές για να βρούμε όλη του τη δράση. Πιστεύομαι ότι είναι εκατοντάδες τα θύματα. Δυστυχώς, το λέω, εκατοντάδες τα θύματα. Όταν σε μία μέρα είχε 5 ραντεβού, τα χρόνια απασχολείται, είναι εκατοντάδες τα θύματα, εκατοντάδες οι μικρές ψυχές οι βιασμένες και οφείλομαι και το λέω, να βρούμε την άκρη του νήματος. Πιστεύομαι σε λίγες μέρες να βγουν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Δεν είναι θέμα της ελληνικής αστυνομίας, είναι θέμα της δικαιοσύνης και μόνο. Και ευελπιστούμε στο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, σας δίνουμε και τον κώδικα των παιδόφιλων, τον οποίο βρήκαμε στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο Darknet, όπου οφείλουμε να το δημοσιοποιήσουμε για να ξέρουμε ποιους συναντάμε και ποιους συναναστρεφόμαστε. Όλα τα σύμβολα που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας είναι σύμβολα τα οποία κοσμούν διάφορα χέρια, κοσμούν μενταγιών, κοσμούν ανθρώπους. Αυτά δυστυχώς είναι σύμβολα τα οποία, όπως βλέπετε, έχουν χαρακτηριστεί και εκτός από εκεί που τα βλέπαμε, είναι πιστοποιημένα και από αρχές. Άρα δεν υπάρχει λάθος. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο σύμβολο, το πρώτο, το μπλε, αφοράει σε παιδόφιλους που έχουν προτίμηση σε μικρά αγοράκια. Το δεύτερο, η ρόζη καρδιά, αναφέρεται σε παιδόφιλους που προτιμούν μικρά κοριτσάκια. Και το τρίτο, η πεταλούδα, αναφέρεται γενικά σε παιδόφιλους. Αυτά εμφανίζονται, τα φοράνε, είναι σύμβολα που μπορεί σε μία επικοινωνία μέσα, σε μία επικοινωνία, σε ένα τσάτ, να σου βγάζει τα σύμβολα αυτά μέσα στην επικοινωνία ή να φοράει ένα δαχτυλίδι, ένα μενταγιόν, να φοράει κάτι, υπάρχουν σύμβολα. Έχουμε φωτογραφίες και μπορώ να σας στείλουμε. Φωτογραφίες σε μενταγιόν, σε δαχτυλίδια και σε διάφορα κοσμήματα αυτά, τα οποία είναι πιστοποιημένα από αρχές διεθνείς. Τα σύμβολα αυτά, τα τρία, είναι πιστοποιημένα και δυστυχώς είναι σύμβολα τα οποία δείχνουν κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.